4 πύρινα μέτωπα με το καλημέρα στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να τρέχουν από τη μία άκρη του νησιού ως την άλλη για την κατάσβεση πυρκαγιών. Η αρχή έγινε με μια φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο στο Γιούχτα, όπου πυροσβεστική, τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και εθελοντές ρίχτηκαν στη μάχη. Λίγες ώρες αργότερα, νέο συναγερμό σήμανε για πυρκαγιές σε Αγία Φωτιά Σιτίας, Βαγιονιά Ηρακλείου και Μπαλή Ρεθύμνου, με τις αρχές να σφεύδουν άμεσα στις επίμαχες περιοχές. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις πυρκαγιές παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνιαν και έκαναν δύσκολο το έργο τους. Με σημερινές ώρες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην Αγία Φωτιά Σιτίας, Βαγιονιά Ηρακλείου και Μπαλή Ρεθύμνης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται οριοθετημένες οι πυρκαγιές και δεν υπάρχει εξέλιξη. Παραμένουν οι δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Μάλιστα, η αγωνία χτύπησε κόκκινο στην Αγία Φωτιά Σιτίας, καθώς οι φλόγες αρχικά πλησίασαν κατοικημένη περιοχή, ωστόσο η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν σωτήρια. Κατά προσέγγιση, μπορώ να πούμε, στην Αγία Φωτιά Σιτίας υπήρχαν κατοικίες σε κοντινές αποστάσεις. Καταφέραμε και περιορίσαμε την πυρκαγιά χωρίς να κάνουμε και καν χρήση εναέριων μέσων με γρήγορη κινητοποίηση και έγκαιρη των δυνάμεων. Καμπανάκι κινδύνου κρούει η πολιτική προστασία, καθώς και το επόμενο 24ωρο κρίνεται κρίσιμο για το νησί, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι πολύ υψηλός, μία ανάσα από τον κόκκινο συναγερμό. Κάτω από τις δύσκολες αυτές καιρικά συνθήκες, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας της Κρήτης βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ παράλληλα εφιστά την προσοχή των πολιτών, ώστε οι επόμενες ώρες να είναι ανέμακτες για το νησί. Με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να καραδοκεί, σε πλήρη ετοιμότητα είναι οι αρμόδιες αρχές του νησιού. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα με τα στελέχη της, με όλα τα μέσα τα οποία μπορούν να διαθέσουν τη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους Δήμους, με τον πυροσβεστικό σώμα γενικότερα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Θέλω να πιστεύω ότι και με τη συνέργεια των πολιτών, ακολουθώντας τις οδηγίες ή τις απαγορεύσεις, να έχουμε όσο το δυνατόν το χαμηλότερο αποτύπωμα μέχρι το τέλος αντιπυρικής περίοδου, μέχρι τον Οκτώβριο. Μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή σημαντικά αεροπορικά μέσα στη διάθεσή μας. Να έχουμε εδώ δύο ελικόπτερα τα οποία μπορεί να επιχειρήσουν σε κάθε περιβάλλον πολύ καλά. Καλό θα είναι όμως να προσέχουμε όλοι μας να μην εκδηλωθεί πυρκαγιά.